μαζευτήκαμε στο όνομα του Χριστού για να τον προσκυνήσουμε, να τον λατρεύσουμε και να τον δοξάσουμε. Εις αυτόν λέει έστω η δόξα εν τη Εκκλησία εις τους αιώνας των αιώνων. Και ήρθαμε να τον συναντήσουμε, αλλά και εκείνος έχει έρθει για να μας συναντήσει. Και κάθε φορά που η Εκκλησία του μαζεύεται επί το αυτό, ο Κύριος είναι εδώ και χαίρεται καθώς ερχόμαστε και αν μπορούσαμε να τον δούμε, θα καθόταν στην πόρτα να μας προϋπαντήσει, να μας καλοδεχτεί, να μας αγκαλιάσει, να περιδέσει τις πληγές μας, να μας θεραπεύσει, να μας πληρώσει με Πνεύμα Άγιον και το κυριότερο να μας δει και να τον δούμε, να μας μιλήσει και να του μιλήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Θα διαβάσω από τον Αβακούμ, από το Β' κεφάλαιο και από το 1 εδάφιο, σελίδα 827. Αβακούμ, Β' κεφάλαιο και 1 εδάφιο, σελίδα 827. Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε γράψον την όραση και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων ώστε τρέχω να αναγιγνώσει κοιτήσεις αυτήν διότι όραση μένει έτη εις ορισμένων καιρών αλλά εις το τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί αν και αργοπορεί πρόσμηνον αυτήν διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδίνει. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθη, δεν είναι ευθύ εν αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Άμα διαβάσουμε τον Αβακούμ από την αρχή, ξέρετε πώς ξεκινάει. Κύριε λέει, έως πότε θέλω κράζει και δεν θέλει εισακούει, θέλω βοά προσέ και δεν θέλει σώζει, γιατί με κάνεις να βλέπω ανομία και να θεωρώ ταλαιπωρία και αρπαγή και αδικία εμπροστέ μου. Βλέπω. Και πολλές φορές αισθανόμαστε τι βλέπουμε. Τα βλέπω όλα. Βλέπω το λάθος του αδερφού, το λάθος της αδερφής. Βλέπω αυτά τα οποία γίνονται γύρω μου. Βλέπω το περιβάλλον μου πάρα πολύ καλά. Έχω καλή όραση, βλέπω. Αλλά δεν θα περπατήσουμε αδερφοί δια της όψεως, αλλά πρέπει να περπατήσουμε δια της πίστεως. Πρέπει να περπατήσουμε με το λόγο του Θεού. Και πολλές φορές αποσπάει την προσοχή μας το περιβάλλον μας. Το κοινωνικό, το πολιτικό, το οικονομικό, όλα αυτά τα οποία ζούμε, όλα αυτά στα οποία βρισκόμαστε. Και η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε περίοδο και σε καιρούς όπου τα γεγονότα μεταβάλλονται τόσο πολύ γρήγορα που δεν μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει όλα και να τα δει όλα με τη σειρά. Με αποτέλεσμα μπορεί να σε καθυλώσουν και να παρακολουθείς αυτά. Όμως εμείς αδερφοί η Εκκλησία του Χριστού όταν λέει, είδετε πάντα ταύτα να γίνονται ανακύψατε και σηκώσατε σκεφαλά σας γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Η Εκκλησία του Θεού έχει οδηγία από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Ποια είναι η οδηγία του Θεού? Να παρακολουθώ τα γεγονότα και να κοιτάξω να φυλαχτώ από τα γεγονότα τα οποία έρχονται? Όχι. Λέει όταν δεις όμως αυτά τα γεγονότα, κοίτα ψηλά. Άρχισε να ετοιμάζεσαι να συναντήσεις Κύριο τον Θεό σου. Άρχισε να ετοιμάζεσαι για να συναντήσεις τον Κύριο. Γιατί θα τον δούμε τον Κύριο έτσι όπως είμαστε? Θα κάθομαι στην τηλεόραση και περιμένω τον Κύριο να έρθει να με ευλογήσει, να έρθει να με παραλάβει. Θα χρειάζεται η καρδιά μου να αναζωπηρωθεί. Θα χρειάζομαι η καρδιά μου να φλογίζεται από το Πνεύμα του Άγιον. Να φλογίζεται από την προσδοκία του ερχομού του Χριστού. Το πνεύμα λέει και η νύφη λέγουσι ελθέ και όποιος διψά ας έρχεται και ας πίνει δωρεάν από το είδωρ της ζωής. Και ξέρετε η πρώτη εκκλησία, οι πρώτοι χριστιανοί είδαν τον Κύριο να αναλαμβάνεται. Ήταν στο όρος των ελαιών, δεν ξέρω αν ήταν οι 500 που λέει 500 και επέκεινα διαμιάς ή αν ήταν οι 120, σημασία έχει τον είδανε, μια νεφέλη υπέλαβε αυτόν και τον είδανε αναλαμβανόμενο. Και ξέρετε πως μείναν με τα μάτια ψηλά. Η Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι στις τελευταίες ημέρες, χρειάζεται πάλι να σηκώσει τα μάτια ψηλά. Γιατί πάλι θα έρθει, λέει, καθόν τρόπον είδετε αυτόν αναλαμβανόμενο, θα έρθει με τον ίδιο τρόπο, επί των εφελών. Τώρα η Εκκλησία του Χριστού τι κοιτάζει? Το Χριστό να έρθει να την παραλάβει. Και καθώς τρέχουν τα γεγονότα γύρω μας, δεν παρακολουθούμε τα γεγονότα. Βλέπω τις πινακίδες, πάω για Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρα είναι η Λαμία, παρακάτω είναι η Κατερίνη, παρακάτω υπάρχουν πόσο θα τρέξει. Βλέπω τις πινακίδες, αλλά το μυαλό μου που είναι στο δρόμο για να φτάσω στη Θεσσαλονίκη. Δεν παρακολουθώ τα γεγονότα γύρω μου.
μας αποσπούνε και όλοι το παθαίνουμε δυστυχώς αυτό, είτε στο ραδιόφωνο μπροστά είτε στην τηλεόραση, να παρακολουθήσουμε τι γίνεται. Στην Ελλάδα γίνονται συνέχεια αλλαγές. Συνέχεια δημιουργούνται νέα γεγονότα. Συνέχεια δημιουργούνται νέες καταστάσεις. Αλλά μπορεί και στο σπίτι, μπορεί και στην εκκλησία μου να γίνονται αυτά. Τι θα κάνουμε? Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Πώς πρέπει να σταθούμε ενώπιον του Κυρίου? Ο Αβακούμ λέει: «Κύριε, γιατί με κάνεις να βλέπω αδικία, να βλέπω αρπαγή?» Όταν αναγεννήθηκα και αναγεννηθήκαμε όλοι, ήμασταν μέσα στην καλή χαρά, μέσα στην ευλογία, μέσα στην... και μπήκαμε στην εκκλησία και αισθανόμασταν όλοι ότι είναι Άγιοι. Και όταν αναγεννήθηκα, παρόλο που μεγάλωσα μέσα σε αυτήν την εκκλησία, ξέρετε τι έλεγα? Πώς θα καταφέρω να γίνω σαν αυτούς? Πώς θα καταφέρω να γίνω Άγιος, να μάθω το Λόγο του Θεού, να μάθω να περπατάω με το Λόγο του Θεού? Αλλά εντάξει, ωραίο αυτό, ωραία ευλογία. «Κύριε, να έρθεις να με παραλάβεις τώρα», έτσι το έλεγα. Πληρώνομαι με Άγιο και λέγα: «Τώρα, Κύριε, να με πάρεις». Μεγάλωσα όμως πνευματικά εντός εισαγωγικών. Έμαθα πολλά και άρχισα να βλέπω γύρω μου το λάθος του αδερφού, το λάθος της αδερφής, τον ένα, τον άλλο. Πλέον δεν τους έβλεπα υπερέχοντας. Και τι γίνεται? Και χρειάζεται, τώρα το κατάλαβα προς το τέλος, χρειάζομαι μετάνοια και επιστροφή. Γιατί να κάνω μετάνοια και επιστροφή? Για να έρθω στην πρώτη αγάπη. Και όταν έρθουμε στην πρώτη αγάπη, αδερφοί, ξέρετε τι συμβαίνει? Βλέπουμε και τον Χριστό όπως τον ξανασυναντήσαμε, αλλά και την Εκκλησία του όπως την ξανασυναντήσαμε. Βλέπω και την Εκκλησία όπως την πρωτοείδα, όπως πρωτομπήκα μέσα. Βλέπω τους αδερφούς υπερέχοντες, αγίους. Μα είναι Άγιος αυτός, είναι Άγιος. Έκανα ένα πείραμα στην Εκκλησία. Μου λέει: «Αδερφέ, δεν είμαστε καλά». Λόγια, πες μου, πότε ήταν η πιο καλή περίοδος Εκκλησίας κατά τη γνώμη σου? Ξέρετε πότε είπανε? Το περίοδο που αναγεννηθήκανε. Βέβαια, ο ένας αναγεννήθηκε πριν 50 χρόνια. Ο άλλος που αναγεννήθηκε στα 40 χρόνια, πριν 40 χρόνια, την έβλεπε, αυτός που ήταν 50 χρόνια, πριν 40 χρόνια, την έβλεπε, είχε αρχίσει και έπεφτε τότε η Εκκλησία. Στα πριν 20 χρόνια, αυτός που ήταν πριν 50 και πριν 40, στα μείον 20, έπεφτε. Αυτός που αναγεννήθηκε χτες, πιο καλή Εκκλησία δεν υπάρχει. Εδώ είναι ο Λόγος του Θεού, εδώ είναι το Πνεύμα το Άγιο. Τι γίνεται? Κύριε, να ξαναγυρίσουμε πίσω σε σένα, για να δούμε και εσένα και την Εκκλησία όπως τη βλέπεις εσύ. Ξέρετε, η Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί, είναι η αγαπημένη του Χριστού. Είναι η νύμφη του. Είναι ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Είναι αυτό το οποίο απέκτησε ο Χριστός εδώ στη γη. Ο Χριστός κατέβηκε εδώ στη γη και λέει: «Οι αλόπεκες έχουν συφολεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας». Ο Υιός του ανθρώπου όμως δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Επάνω εδώ στη γη ο Χριστός δεν απέκτησε τίποτα. Δεν είχε τίποτα δικό του. Ό,τι είχα, ό,τι και που έτρωγε και που εντυνότανε, το προσφέρανε. Γυναίκες, λέει, υπηρέτουν αυτόν εκ των υπαρχόντων αυτών. Απέκτησε όμως κάτι το οποίο είναι πολύ πολύτιμο για αυτόν. Και αυτό είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είμαι εγώ και εσείς. Είμαστε όλοι εμείς. Πλημμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού. Και τώρα ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε τι περιμένει? Να τον συναντήσουμε στο Μεσουράνημα. Αλλά μέχρι να τον συναντήσουμε στο Μεσουράνημα, μας ζητάει και κάτι άλλο. Θέλω να συναντιόμαστε. Δείξον μη την όψη σου, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου, διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου είναι ωραία, λέει ο Χριστός. Είχα μια γιαγιά την οποία επισκεφτόμουν πριν πεθάνει, έφτασε 95 χρονών. Δεν είχε καταλάβει και πολλά για το Ευαγγέλιο. Ήρθε η ώρα να πεθάνει και φοβόταν πολύ. Και ένα βράδυ την επισκέφτηκε ο Κύριος. Ήρθε, την έπιασε από το χέρι εδώ πέρα, Σπύρο, λέει, δεν μπορούσα να την κοιτάξω, φοβόμουν. Αλλά μου είπε ότι με αγαπάει, ότι θα σε βοηθήσω, θα περάσουμε μαζί, μη φοβάσαι. Αλλά κατάλαβε ένα πράγμα, μου είπε κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Ο Χριστός, λέει, θέλει να συναντιόμαστε μαζί Του. Και όταν εμείς βιαζόμαστε να φύγουμε, εκείνος, ξέρεις τι λέει, κάτσε λίγο ακόμα. Μας θέλει να κάνουμε παρέα ο Χριστός, αδελφοί, μαζί. Τώρα ο Αβακούμ ξεκινάει πώς? Γιατί, Κύριε, με κάνεις να βλέπω αδικία, να βλέπω αρπαγή, γιατί να γίνεται αυτό, γιατί να γίνεται εκείνο, γιατί να γίνεται... Αλλά στο β' κεφάλαιο, εκεί που διαβάσαμε, παίρνει μια ωραία απόφαση. Και ποια είναι αυτή η απόφαση? «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί
και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει δια να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Θα σταθώ μπροστά στον Κύριο. Θα πάω να σταθώ ενώπιον του Θεού. Θα πάω να σταθώ στο δωμάτιό μου, στο ταμείο μου, εκεί που θα συναντήσω τον Χριστό. Και τι θα κάνω? Θα αποσκοπεύω να είδω τι θα μου πει. Χρειάζεται, αδελφοί, να μάθουμε να ακούμε το Λόγο του Θεού. Να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Η φωνή του Θεού δεν είναι να μου δώσει έναν ύπνιο ή μια προφητεία, και αυτό βεβαίως θα το κάνει ο Κύριος. Αλλά πρώτα η φωνή του Θεού είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Είναι ο Λόγος του Θεού. Που θέλει ο Κύριος να αρχίσουμε να μαθαίνουμε και να δεχόμαστε το Λόγο του Θεού στη ζωή μας ως Λόγον Θεού καθώς είναι. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιον. Το οποίο λέει: ελθόν εκείνος ο Παράκλητος, θέλει σας υπενθυμίσει και θέλει σας διδάξει όλα όσα εγώ ελάλησα σε εσάς. Ωραία, το διαβάζω το Ευαγγέλιο, το καταλαβαίνω, αλλά τι τώρα, πρέπει να το μεταφράσω σε τρόπο ζωής. Πώς θα το καταφέρω αυτό? Εκείνος ο οποίος θα μας βοηθήσει να το μετατρέψουμε σε τρόπο ζωής, σε τρόπο συμπεριφοράς, να το ενσωματώσουμε στη συμπεριφορά μας, στο χαρακτήρα μας, στην προσωπικότητά μας, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορούμε διαφορετικά. Ητίμασαν, λέει, οι 10 παρθένες τα σλαμπάδας εαυτών. Ωραία, τις ετοιμάσανε. Αλλά ξέρετε, αλλιώς ετοιμάζομαι όταν πάω με τη γνώση που έχω και αλλιώς ετοιμάζομαι όταν είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Τι θέλω να πω? Αν αυτή τη στιγμή λέω ότι θα μετανοήσω, πρέπει να συνέλθω, να διορθωθώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω τούμπα την καρδιά μου, δεν μπορεί να σε μετάνοια η καρδιά μου. Τι χρειάζομαι? Μετάνοια πραγματική και η χάρη του Χριστού. Ή αγνοείς ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει σε μετάνοια? Και το ότι μετανοεί η καρδιά, αδερφή, είναι χάρης Χριστού. Είναι η Χριστότητα, η καλοσύνη του Θεού. Αλλά και κάτι άλλο. Όταν αναγεννηθήκαμε, πέταξε, λέει αυτός, πέταξε το τσιγάρο, η γυναίκα ντύθηκε ωραία, άλλαξε ο τρόπος ζωής, άλλαξε. Πώς έγιναν αυτά? Και έλαμψε η λαμπάδα μας. Με το Πνεύμα το Άγιο, με την ενέργεια του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου. Πολλές φορές νομίζω ότι εγώ θα ετοιμαστώ και θα κάνω αυτό που πρέπει. Ναι, αλλά αν δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο να φωτίσει, δεν θα φωτιστώ. Κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο και είναι ένα νεκρό γράμμα. Εκείνος ο οποίος ζωοποιεί το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνος που ενώνει την καρδιά μας με το Λόγο του Θεού δια της πίστεως είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και χωρίς πίστεως είναι αδύνατο να ευαρεστήσει τύσεις αυτών. Γι' αυτό τελειώνει και λέει: ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Και ο άνθρωπος που πιστεύει, αδελφοί, δεν πάει δια της όψεως. Βλέπω αυτό, βλέπω εκείνο, βλέπω το άλλο, άμα δω ότι υπάρχει γύρω μου, θέλω να ξαπλώσω κάτω. Δεν κάνω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι χαμένος. Όταν όμως μάθω να βλέπω τον Κύριο και να εμπιστεύομαι το Θεό στη ζωή μου, τότε αλλάζουν όλα. Τότε διορθώνονται όλα. Τότε βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Ο Απόστολος Παύλος είναι δέσμιος και είναι μπροστά στον Αγρίπα, στη Φερνίκη, στο Φίστο και σε όλους εκείνους αξιωματούχους οι οποίοι είναι εκεί πέρα μπροστά στο συνέδριο. Και τον ανακρίνουν. Ο κατηγορούμενος είναι Απόστολος ο Παύλος. Και λέει: παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός, του λέει ο Αγρίπας. Και του λέει ο Απόστολος Παύλος: ήθελον εύχεστε προς το Θεό να είσαστε εσείς όπως είμαι εγώ. Ανατρέπει όλο το περιβάλλον. Δηλαδή, πιο καλά είσαι εσύ, Παύλο, ή ο βασιλιάς Αγρίπας, η γυναίκα του, ο Φίστος και όλοι οι αξιωματούχοι εκεί, η άρχουσα τάξη της περιοχής. Εγώ είμαι πιο καλά. Γιατί, τι έχεις εσύ που είσαι πιο καλά και είσαι καλύτερα από εμάς? Έχω το Χριστό. Μα εμείς έχουμε πλούτη, έχουμε. Αυτό που έχω εγώ δεν το έχετε εσείς και αισθάνομαι ότι είμαι πολύ καλύτερα εγώ από εσάς. Μακάρι εσείς να ήσασταν όπως είμαι εγώ. Αυτός είναι ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό. Που εμπιστεύεται τον Θεό. Που δεν βλέπει το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, που εμείς αν τον βλέπαμε τον κακομύρη, πώς είναι εκεί πέρα, πόπο και θα τον καταδικάσουν, πόπο άμα τον πάνε από εδώ, πόπο άμα. Με πιάσει η ψυχή μου, αδερφέ, πόπο, δεν αντέχω, ναι. Μας πιάνει η ψυχή μας όταν χάνουμε τον Χριστό από τα μάτια μας, αδελφοί. Όμως, αδελφοί, λέει ο Λόγος Θεού, εμείς δεν είμαι θα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Δεν πάμε προς τα πίσω, πάμε προς τα εμπρός.
Δεν φεύγουμε από τη θέση την οποία μας έβαλε ο Κύριος, αλλά πάμε μπροστά και λέμε: Κύριε, βλέπω εσένα και ακολουθώ εσένα. Ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο Κύριος αναστήθηκε, πήγε για ψάρεμα. Μέσα στην αμηχανία του, ακόμα η καρδιά του δεν έχει φτιάξει. Όταν πρωτοσυνάντησε τον Χριστό, ξέρετε τι έκανε. Μάλλον και όταν πρωτοσυνάντησε, όταν κήρυτο ο Κύριος, του λέει: Πανάγα για το πλοίο στα βαθέα, Πέτρο. Και λέει: Κύριε, όλη τη νύχτα ψαρεύαμε και δεν πιάσαμε τίποτα, αλλά επειδή το λες εσύ, θα το ρίξω το δίχτυ. Πιστεύοντας το λόγο Θεού, πάει και ρίχνει το δίχτυ. Γέμισε το δίχτυ ψάρια, ήρθαν και οι άλλοι σύντροφοι, γεμίσαν το πλοίο. Κύριε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, έξερδε του πλοίου μου. Και ο Κύριος του λέει: Από του νυν ανθρώπου στέλνεις αγρεύει. Και αφήσας απαντά, ακολούθησε αυτόν. Μα Κύριε, Πέτρο, δεν είναι ωραία τώρα με τον Κύριο μαζί? Θα πιάνεις τέτοιες ψαριές και λεφτά πολλά και τον Κύριο? Όχι, δεν τα χρειάζομαι τα ψάρια τώρα. Χρειάζομαι μόνο τον Χριστό. Αφήσαντες, λέει, άπαντα, ακολούθησαν αυτόν. Και το ρωτήσα στο μέσον της διαδρομής, στα 3,5 χρόνια, λέει: Κύριε, εμείς που αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, εκατονταπλάσια μεταδιωγμών σε αυτή τη ζωή και ζωή αιώνια στον ουρανό. Έλα όμως που ο Κύριος σταυρώθηκε. Οι μαθήτες σκορπιστήκανε. Ο Κύριος αναστήθηκε, αλλά παρόλο ότι εμφανερώθηκε 2 φορές, η καρδιά του Πέτρου είναι σε αμηχανία. Εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου, επαρηγορίες σου, λέει, έφραναν την ψυχή μου. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί στην αμηχανία μας έρχεται να μας βοηθήσει. Στην αδυναμία μας έρχεται να μας πιάσει το χέρι. Στην οργοπιστία μας, άμα τον φωνάξουμε, έρχεται και μας σηκώνει. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Και ένα βράδυ, λέει ο Πέτρος, πάω να ψαρέψω. Και εμείς, Κύριε, μαζί. Και εμείς, Πέτρο, μαζί. Και άλλοι 6-7 μαθητές, 6 μαθητές, 7 όλοι μαζί, πήγαν να ψαρέψουν. Και το πρωί έρχεται ο Κύριος. Και ξέρετε το θαύμα που έκανε, ρίξε το στο δεξιά μέρη του πλοίου, έριξε στα δεξιά μέρη του πλοίου, γέμισε το δίχτυ ψάρια. Ο Κύριος είναι, λέει, του λέει ο Ιωάννης τον Πέτρο. Παίρνει το επένδυμά του, αφήνει πάλι τα ψάρια, μέσα στην καρδιά του θέλει τον Χριστό. Θέλει τον Κύριο. Αλλά πολλές φορές μπαίνει ολιγοπιστία, μπαίνουν σκέψεις, μπαίνουν αμφιβολίες και ο Κύριος έρχεται να τις καθαρίσει αυτές. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει: Σίμων, Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον? Λέει: Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Το ξαναρωτάει: Σίμων, Ιωνά, αγαπάς με? Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Σίμων, Ιωνά, αγαπάς με? Λυπήθηκε. Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα. Συγνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Και προσέξτε τώρα τι του λέει ο Κύριος, αδελφοί, και το οποίο μας καλεί ο Κύριος να το κάνουμε από εδώ και πέρα. Όταν ήσουν ανεότερος, φόραγες το ζωνάρι σου και πήγαινες όπου ήθελες. Όταν γεράσεις, θα σε πάνω που δεν θέλεις, γιατί θα τον συλλαμβάνανε και θα τον θανατώνανε. Από τώρα, λοιπόν, αφού με αγαπάς, μέχρι να σε πάνε όπου εσύ δεν θέλεις και δεν θα ορίζεις εσύ τον εαυτό σου, σου ζητάω ένα πράγμα. Τι ζητάς, Κύριε? Ακολούθη με. Και ο Κύριος, αδελφοί, μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Μέχρι τώρα, Κύριε, έλεγα, πού να πάω, από εδώ ή από εκεί? Όμως ούτε αυτή η προσευχή είναι καλή. Ξέρετε τι ρωτάμε? Κύριε, πού θα πας εσύ για να έρθω κι εγώ πίσω σου? Κοιτάζουμε να δούμε από πού θα πάει ο Κύριος. Ποιο δρόμο θα ακολουθήσει ο Χριστός? Και σε αυτό το δρόμο θα πάμε και εμείς. Η ψυχή μου προσεκολύθη κατόπιν σου, Κύριε. Και ακούστε, λέει μετά, η δεξιά σου με υποστηρίζει. Έρχεται το χέρι του και σε υποστηρίζει μετά. Μα περνάω δοκιμασία, με περνάω δυσκολία, με έχω προβλήματα, με έχω ανάγκες. Η δεξιά του Κυρίου μας υποστηρίζει. Ο Θεός θα είναι, λέει, ο Χριστός είπε, θα είμαι με θυμών πάσα στα σημέρα στη ζωή σας έως συντελείας του αιώνος. Και ο άνθρωπος του Θεού μαθαίνει να βλέπει τον Κύριο. Ο Μωυσής λέει, αρνήθηκε να λέγεται Υιός της Τρυγατώρος του Φαραώ, προκρίνας να κακουχείται με το λαόν του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και ένα πρωινό, είναι 40 χρονών, έχει μεγαλώσει σαν Υιός του Φαραώ, της Τρυγατώρος του Φαραώ, πάω να φύγω. Πού πας? Πάω με τους Ισραηλίτες. Αυτή είναι δούλη. Εσύ είσαι βασιλόπουλο. Θα πάω με τους δούλους, γιατί αυτός είναι ο λαός του Θεού και ο Θεός έχει πει στον Αβραάμ ότι μετά από 4 γενιές θα μας γυρίσει πάλι πίσω.
Και θα το κάνει ο Θεός, θα το κάνει αφού το έχει πει ο Θεός, θα το κάνει. Πιστεύει στο Θεό. Και αρνήθηκε να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Λέει η Γραφή ότι ήταν δυνατός, ενέργης και λόγης. Και νόμιζε ότι ο Θεός δι' αυτού θα έδινε σωτηρία. Όμως ο Θεός, αδελφοί, δεν το θέλει έτσι όπως το θέλουμε εμείς. Ούτε το κάνει έτσι όπως το κάνουμε εμείς. Ούτε κανονίζουμε το δρόμο εμείς του Θεού. Το δρόμο τον έχει κανονίσει ο Θεός. Τον δρόμο τον έχει κανονίσει ο Κύριος. Και πήγε και βρήκε έναν Αιγύπτιο, ο οποίος αδικούσε κάποιον Ισραηλίτη, τον σκότωσε. Νόμιζε ότι με αυτόν τον τρόπο θα ελευθερωθεί ο λαός Ισραήλ. Αλλά την επόμενη μέρα βρίσκει δύο Ισραηλίτες και λέει: αδερφοί, είσαστε, τι κάνετε εκεί πέρα, δεν είναι σωστό αυτό. Μήπως θέλει να σκοτώσεις, λέει, τον και εμάς, όπως σκότωσε χθες τον Αιγύπτιο. Και άφησε και πήγε στην έρημο. 40 χρόνια. Μα τώρα, αδερφέ, κρατάς την πίστη σου ή δεν κρατάω? Ή δεν την κρατάς? Γιατί κάνεις πίσω? Δεν κάνει πίσω. Διαπίστεως ο Μωυσής άφησε την Αίγυπτο και πήγε στην έρημον, διότι ως βλέπον των αόρατων ενεκαρτέρησε. Μα καλά, και εκεί στην έρημο πάλι το Θεό βλέπεις? Πάλι το Θεό βλέπω. Βλέπω τον Κύριο και περιμένω το Θεό. Νόμιζα ότι έτσι πρέπει να κάνω, αλλά τώρα κάνω λίγο πίσω. Και τι κάνω? Περιμένω τον Κύριο. Και έρχεται ο Κύριος μετά από 40 χρόνια και του λέει: έλα Μωυσή να ελευθερώσει το λαό μου. Λέει: τώρα Κύριε δεν μπορώ. Τότε που με σου έλεγα πριν 40 χρόνια, ναι, ήμουν αδυνατός, ενέργης και λόγης, ήξερα, γνώριζα, επιστήμη, φιλοσοφία, ρητορική, πολιτική, οικονομία, τα πάντα τα ξέρα. Ήμουν έτοιμος για κυβερνήτης. Τώρα δεν κάνω για κυβερνήτης. Τώρα ξέρω να μιλάω μόνο με τα πρόβατα. Ξέρετε, μετά 40 χρόνια μιλάς μόνο με πρόβατα. Μόνο με πρόβατα συνεννοείς. Δεν μπορείς αλλιώς. Αλλά ξέρετε, ο Θεός, αδελφοί, το έργο του το κάνει διαχειρός κρατεάς και εξυπλωμένης. Με ενέργειες οι οποίες κάνει αυτός ο Θεός και όχι εμείς, ώστε η δόξα να ανήκει στο Θεό. Εμείς τι κάνουμε? Ακολουθούμε τον Κύριο από πίσω. Ακολουθούμε τον Θεό στη ζωή μας. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει ο Κύριος και εκεί να βαδίσουμε, εκεί να περπατήσουμε στον δρόμο αυτό να βαδίσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Και βέβαια ο Θεός έκανε θαυμάσια μεγαλεία και μας καλεί, αδερφοί, ο Θεός πάντοτε να τον εμπιστευόμαστε. Αυτό το μάθημα το να τον εμπιστευόμαστε, εντάξει, πίστεψα και αναγεννήθηκα δια της πίστεως. Έλαβα Πνεύμα Άγιο δια της πίστεως. Ωραία. Τώρα θα συνεχίσω να εμπιστεύομαι το Θεό στη ζωή μου. Τώρα θα συνεχίσω να εμπιστεύομαι τον Κύριο στη ζωή μου. Μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει να με παραλάβει. Βγήκαν από την Αίγυπτο. Ελευθέρωσε ο Θεός τον λαό του με χείρα κρατιά και εξυπλωμένη. Και του λέει ο Θεός του Μωυσή ότι θα πας και θα κατασκηνώσεις την Πία Ιρώθ. Ήταν μια τοποθεσία μπροστά από την Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά εγώ, οι Αιγύπτιοι θα σας κυνηγήσουν. Αλλά εγώ θα ενεργήσω. Δεν του λέει ο Θεός τι θα κάνει. Προσέξτε. Κύριε, δεν μπορείς να μου το πεις. Τι θα κάνεις, πώς θα γίνει, αφού θα μας κυνηγήσουν, πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Αδελφοί, ο Θεός μας φτάνει μέχρι ένα ορισμένο σημείο και λέει: τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να μάθεις να εμπιστεύεσαι εμένα. Πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Ήρθε λοιπόν οι Αιγύπτιοι, ξανασυνήλθαν από το σοκ που πάθανε με αυτό το κακό που έγινε, βάλαν τις άμαξες και ξεκινάνε εναντίον του λαού Ισραήλ. Μπροστά είναι η Ερυθρά Θάλασσα, πίσω είναι οι Αιγύπτιοι. Μη φοβάστε, τους λέει ο Μωυσής, ο Θεός θα ενεργήσει και θα δείτε σήμερα τη σωτηρία που θα κάνει. Δεν ξέρει τι θα κάνει. Δεν ξέρει πώς θα ενεργήσει ο Θεός, ξέρει όμως ότι θα κάνει σωτηρία. Και πάντα, αδελφοί, λέμε αυτό το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός. Δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο από αυτό που ο Θεός θα κάνει. Χρειάζεται όμως να μάθουμε να εμπιστευόμαστε και να περιμένουμε το Θεό για αυτό που θα κάνει. Πολλές φορές μας πιάνει και περιέργεια. Άμα εμπιστεύεσαι το Θεό πολύ, έχεις περιέργεια με την καλή έννοια. Λες, για να δω πώς θα ενεργήσει ο Θεός. Πώς θα με ελευθερώσει ο Κύριος. Τι θα κάνει και θα μας ανοίξει τώρα δρόμο. Μας έφερες εδώ να πεθάνουμε στην έρημο. Και πάει στον Κύριο Μωυσής. Κύριε, τι γίνεται τώρα? Μου είπες θα ενεργήσεις, αλλά τι θα κάνουμε? Πήρε, τι βουάσπρωσε με, πάρε το ραβδί σου και πήγαινε να ανακουμπήσει την Ερυθρά Θάλασσα. Και έρχεται ο Θεός και ανοίγει την Ερυθρά Θάλασσα. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το σκεφτεί κανείς. Κάτι το οποίο κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί.
Και αυτό που κάνει ο Θεός είναι εκείνο το οποίο υπερπάντα όσα νοούμεν ή ζητούμε. Εμείς τι κάνουμε? Πάμε και λέμε στον Κύριο αυτό που μας συμβαίνει. Πολλές φορές προσευχήθηκα στο Θεό και είπα τι να κάνει. Ποια είναι η λύση που πρέπει να δώσει ο Θεός? Ο Θεός δεν λέει έτσι όμως. Μη με ερημνάτε περί μηδενός, λέει όμως. Αλλά εμπαντή πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό δια της προσευχής και της ευχαριστίας. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θα διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Δεν πάμε στον Κύριο να του πούμε τι λύση θα δώσει, πάμε να του πούμε το πρόβλημά μας. Πάμε να του πούμε τους φόβους μας, πάμε να του πούμε τις αγωνίες μας, πάμε να του πούμε τα γεγονότα τα οποία μας συμβαίνουν. Και τι θα γίνει, ο Κύριος θα απαντήσει? Όχι. Ο Κύριος το πρώτο που θα κάνει θα έρθει ειρήνη στην καρδιά μας. Να μπορώ να περπατάω. Να μπορώ να λέω, συνεχίσω να λέω καλημέρα. Να μπορώ να χαμογελάω. Και τι θα γίνει, ανέστητος είσαι? Δεν είμαι ανέστητος. Έχω ειρήνη στην καρδιά μου την οποία μου έδωσε ο Χριστός. Και την ειρήνη, αδελφοί μας, τη δίνει ο Χριστός που είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Οι άνθρωποι θέλουν στον κόσμο αυτό να είναι όλα καλά γύρω για να έχω ειρήνη. Να έχω καλά λεφτά, να έχω καλή δουλειά, να έχω τα παιδιά μου καλά, να έχω μερικά λεφτά στην τράπεζα, να έχω όλα αυτά και έχω ειρήνη. Οι λαοί δε μεταξύ τους έχουν την ειρήνη του φόβου. Φοβάμαι εγώ εσένα και εσύ φοβάσαι εμένα και έχουμε ειρήνη μεταξύ μας, διότι αν επιτεθούμε ένα στον άλλο θα καταστραφούμε. Άρα έχουμε ειρήνη. Η ειρήνη του Χριστού είναι διαφορετική όμως, αδελφοί. Η ειρήνη του Χριστού ξεκινάει μέσα από την καρδιά μας. Η ειρήνη του Χριστού την φέρνει ο άρχοντας της ειρήνης που είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα πει κανείς, καλά δεν τη χάνεις την ειρήνη σου, τη χάνουμε. Αλλά πάμε στην προσευχή. Πάμε και του γνωρίζουμε τα ζητήματά μας δια της προσευχής και της συνδεήσεως. Και έρχεται η ειρήνη του Χριστού μες στην καρδιά μας. Βέβαια και υπάρχει και άλλος τρόπος να χάσουμε την ειρήνη μας. Όταν δεν περπατάμε στο Λόγο του Θεού. Ήθε να οίκουες τα προστάγματά μου, τότε η ειρήνη σου ηθελενίστε ως ποταμός. Αν χάνω την ειρήνη μου, τι χρειάζομαι? Να αρχίσω από εδώ και πέρα, Κύριε, έχασα την ειρήνη μου. Γιατί δεν περπάτησα εκεί που ήθελες? Γιατί παρήκουσα το λόγο σου? Γιατί πήγα στο δικό μου το δρόμο? Και τι κάνω τώρα? Ξαναμπαίνω στο δρόμο του Θεού. Και αρχίζει η ειρήνη του Χριστού και ενεργείται μέσα στην καρδιά μας. Έρχεται ο Κύριος και μας ευλογεί. Έρχεται ο Κύριος και μας επισκέπτεται. Ξέρετε, σε αυτή τη θέση ο Αβακούμ, επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει δια να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Αρχίζει μια σχέση με τον Κύριο όπου του μιλάω και μου μιλάει και είμαι έτοιμος να κάνω αυτό το οποίο θα μου πει. Έρχεται στο από πίσω κεφάλαιο και λέει: Κύριε, ήκουσα την ακοήν σου και εφοβήθην. Αλλάζει ο Αβακούμ τώρα, Δεν βλέπει γύρω του, δεν ψάχνει να δει τι συμβαίνει γύρω του, αλλά τι, ακούει τη φωνή του Θεού και έρχεται ο φόβος του Θεού μέσα στην καρδιά του. Έρχεται ο φόβος του Θεού μέσα στη ζωή του. Ο φόβος του Θεού είναι κάτι απαραίτητο, αδερφοί, για να ζήσει ο άνθρωπος πνευματική ζωή. Χωρίς το φόβο του Θεού δεν μπορούμε να ζήσουμε πνευματική ζωή. Βεβαίως, τι είναι αυτός ο φόβος του Θεού? Και εγώ δεν μπορώ να το πω πολλές φορές, δεν ξέρω. Το μόνο που τελευταία ζητάω από τον Κύριο, Κύριο, μάθε με να σε φοβάμαι. Άλλος λέει, είναι ένας απέραντος σεβασμός, ένα απέραντο δέος. Εις τον τρέμοντα το λόγο μου, πολλά εδάφια μπορούμε να πούμε να συνθέσουμε, αλλά στο τέλος όμως τι είναι τελικά? Όλοι μας έχουμε αισθανθεί έστω και λίγο την παρουσία του Θεού, η οποία μας έκανε, αν επιτρέπετε, έκανε να μπούμε κάτω από το θρανίο. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Ακούμε το Λόγο του Θεού, ξέρετε, ένας τρόπος για να μάθουμε, για να φοβόμαστε το Θεό είναι να μάθουμε να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε το Θεό και να πιστεύουμε το Λόγο του Θεού. Είδα στη ζωή μου, αδερφή, ότι ο Λόγος του είναι αληθινός. Και είναι αληθινός όχι μόνο στις υποσχέσεις του, αλλά και στις κρίσεις του. Δηλαδή, όπου περπατάμε στο Λόγο του Θεού, έρχεται η ευλογία του Θεού και το αποτέλεσμα που λέει το Ευαγγέλιο. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, τούτο θέλει θερήσει. Αλλά και όταν ο άνθρωπος ξεφεύγει από το Λόγο του Θεού, πάλι έρχονται αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού.
Και ο άνθρωπος χρειάζεται να καταλάβει τι έχει κάνει, να αντιληφθεί εκείνο το οποίο του συμβαίνει και να πει: Κύριε, έκανα λάθος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει πάλι η ευλογία του Θεού. Γίνεται μια καινούργια αφετηρία. Η Ναομή έγινε πείνα, λέει, στην γη Ιούδα και πήγε στη γη Μωάβ. Αυτή, οι δύο γη της και ο άντρας της. Εκεί παντρεύτηκαν τα δύο παιδιά της, αλλά πέθανε και ο άντρας της, πέθανε και τα παιδιά της και γυρίζει πίσω μόνη της με τη Ρουθ, την ύφη της. Και λέει αυτό το ωραίο, όταν την είδαν εκεί πέρα όλοι, λέει, γύρισε η Ρουθ, η Ναομή. Μη με λέτε, λέει, Ναομή Ευαρέσκεια, να με λέτε Μαρά, διότι ο Κύριος με επίκρανε και ο Κύριος με κατέθλιψε και εμαρτύρησε κατ' εμού. Τι είναι? Διότι ο Κύριος εμαρτύρησε κατ' εμού και ο Παντοδύναμος με κατέθλιψε. Επέτρεψε ο Θεός και γίναν όλα αυτά στη ζωή μου. Δεν έγιναν άδικα. Δεν φταίει ο Θεός. Δεν τα βάζει με τον Θεό. Αναγνωρίζει όμως την κατάστασή της. Αναγνωρίζει τη θέση την οποία βρίσκει. Είμαι ευλογημένος. Δεν είμαι ευλογημένος. Α, έχω πολύ χαρά και σφίγγομαι. Δεν σφίγγομαι αν έχω πολύ χαρά. Έχω πολύ αγάπη και δεν μπορώ να περνάω από την άλλη μεριά που είναι ο αδερφός από εκείνη τη μεριά. Δεν έχω αγάπη. Τι χρειάζομαι να πω? Ότι δεν έχω αγάπη. Να αναγνωρίσω αυτό το οποίο έχω μέσα στην καρδιά μου και να πάω στον Κύριο όπως είμαι. Και καλούμεθα, αδερφοί, να μην κρυβόμαστε απέναντι στο Θεό. Ο Αδάμ και η Εύα κρύφτηκε απέναντι στο Θεό και ο Ιώβ το λέει: Εάν έκρυψα την αμαρτία μου όσο ο Αδάμ, πάω στον Κύριο και του λέω ό,τι μου συμβαίνει. Ό,τι έχω, ό,τι σκέφτομαι. Και λέω: Κύριε, αυτός είμαι, ελέησέ με. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Και ξέρετε, αδελφοί, ο Κύριος ευαρεστείται σε αυτή τη θέση. Ποιος θα κατοικήσει στο όρος το Άγιον ανάμεσα σε όλα τα άλλα? Ο λαλών αλήθεια εν την καρδία αυτού. Και ο Θεός θέλει τους προσκυνώντας αυτόν εν πνεύματι και εν αληθεία να προσκυνούν. Με το πνεύμα μας αλλά και στην αλήθεια. Και ξέρετε, άμα μάθουμε να λέμε στο Θεό αλήθεια και να λέμε αυτό που είμαστε, τότε έρχεται ο Θεός και μας φανερώνει τον εαυτό μας. Και αρχίζει μια καινούργια σχέση με τον Θεό, όπου ο άνθρωπος λυτρώνεται. Οι άνθρωποι, ξέρετε, τρέχουν στους ψυχαναλυτές και στους ψυχιάτρους για να ψυχαναλυθούν και να ανασύρουν, λέει, το ασυνείδητο μέσα και το υποσυνείδητο. Που καθώς αναγνωρίζει αυτό το οποίο του συμβαίνει, λυτρώνεται, έτσι λένε. Εμείς αναγνωρίζουμε την αμαρτία μας, καθώς το έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος Θεού και μας ελέγχει και διέρχεται, λέει, ο Λόγος Θεού μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος. Αρμόνται και μυελών και διερευνά τους νεφρούς και τα σενεία της καρδίας και δεν είναι ουδέν πράγμα αφανές ενώπιον αυτού. Καθώς λοιπόν έρχεται ο Θεός και μου φανερώνει την καρδιά μου, ταπεινώνομαι. Και λέω: Κύριε, ελέησέ με. Συγχώρεσέ με. Και ξέρετε, έρχεται η λύτρωση. Έρχεται η ελευθερία, την οποία χαρίζει ο Χριστός. Η ελευθερία από την αμαρτία. Βρίσκει ο άνθρωπος ανάπαυση στην ψυχή του. Ελευθερώνεται από όλα. Και ο μεγαλύτερος βαθμός ελευθερίας τον παρουσιάζει ο Αβακούμ, διαπνεύματος Αγίου, στα τελευταία εδάφια. Και αν η σική δεν βλαστάνει, μη δε είστε καρπός εν της αμπέλης, ο κόπος ελέας ματαιωθεί και οι αγροί δε θέλουν σιδώσει τροφήν, το πίμνιο θέλει εξολοθρευτεί από της μάνδρας και δούλης είστε βουός εν της τάβλης, εγώ όμως θέλω εφραίνεστε στον Κύριο. Μα καλά, είναι δυνατόν, Αβακούμ, να συμβούν όλα αυτά τα κακά και εσύ να εφραίνεστε στον Κύριο? Ναι, γιατί έχει αποκτήσει μια άλλη σχέση με τον Θεό. Τώρα πλέον δεν βλέπει το περιβάλλον, αλλά περπατάει δια της πίστεως. Τώρα βλέπει τον Κύριο. Βλέπει τον Θεό στη ζωή του. Και ξέρετε, αδελφοί, ο Θεός στη ζωή μας αλλάζει την καρδιά μας. Μας μεταμορφώνει. Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να γνωρίζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο. Και ο άνθρωπος αρχίζει και περπατάει από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα, ως από του πνεύματος του Κυρίου. Βλέπεις τη δόξα του Θεού μετά. Τότε χάνει την αξία του ο κόσμος και τα εντοκόσμο. Και μην αγαπάτε τον κόσμο και τα εντοκόσμο. Διότι όποιος αγαπάει τον κόσμο και τα εντοκόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι ένα αυτό. Α, προσπαθώ να μην βλέπω τον κόσμο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Ο τρόπος είναι να γεμίσω με την αγάπη του Θεού. Και η αγάπη του Θεού είναι και χυμένη της καρδίας μόντια του Πνεύματος του Αγίου του Δοθέντος ημάς.
Και όταν γεμίζει η καρδιά μας με την αγάπη του Θεού, όταν κλέψει την καρδιά μας ο Χριστός, τότε χάνει την αξία του ο κόσμος και τα έντο κόσμο. Αδελφοί, συνδεθήκαμε με ένα πρόσωπο, το οποίο το συναντήσαμε όταν ο Κύριος μας αναγέννησε. Και καλούμεθα αυτό το πρόσωπο να το συναντάμε συχνά, ώστε να το αγαπήσουμε, να το γνωρίσουμε και να του μοιάσουμε. Εάν της με αγαπά, το λόγο μου θέλει φυλάξει και θέλει αγαπήσει αυτόν ο Πατήρ και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ομορφιά στη ζωή μας να φανερώνεται ο Χριστός στη ζωή μας. Να γνωρίζω τον Χριστό. Δεν να τον γνωρίζω, είναι να τον γνωρίσω τον τρόπο του, τη συμπεριφορά του, το φρόνημά του, το νου του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού. Και αυτό μας δίνει μια τεράστια ελευθερία, μια λύτρωση, την οποία κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να μας τη δώσει. Πάτε στο καλύτερο ξενοδοχείο, στις καλύτερες διακοπές, στο καλύτερο φαγητό, δεν ξέρω τι καλύτερο έχει ο καθένας φανταστεί μέσα στο μυαλό του. Η λύτρωση και η ελευθερία που χαρίζει ο Χριστός δεν μπορεί ο άνθρωπος να την βρει πουθενά. Και λες, Κύριε, εδώ είμαι, εδώ να κάθομαι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μας επισκέπτει ο Κύριος είναι πάρα πολύ ωραία. Με ρωτάγανε κάποια παιδιά, λέει, αδερφέ, πώς θα μπορώ να κρατήσω την ευλογία μου? Δεν είναι κάτι θα το κρατήσω, το ποτήρι αυτό το κρατάω. Το κρατάω και φοβάμαι μου πέσει και σπάσει. Με ευλογεί ο Κύριος. Τώρα θα πάω στη δουλειά μου την άλλη μέρα, στην εκκλησία, στην οικογένεια, στα προβλήματα και περιμένω πότε θα τον ξανασυναντήσω. Πότε θα ξαναδοθούμε, Κύριε? Πότε θα ξαναμιλήσουμε και λαχταρούμε να δούμε το πρόσωπο του Χριστού? Έτσι έκανε ο Ενόχ και κάποια μέρα του λέει, πάμε να φύγουμε από εδώ και να ζήσουμε αιώνια μαζί. Και δεν ευρίσκεται, λέει, πλέον, διότι ευηρέστησε εις τον Θεό. Πώς ευαρέστησε ο Ενόχ στον Θεό? Χωρίς πίστεως είναι αδύνατο να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Τον ευαρέστησε δια της πίστεως. Ο Κύριος είπε στον Θωμά, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Από εμάς εξαρτάται, αδελφοί, που θα κατευθύνουμε την καρδιά μας. Στην πίστη ή στην απιστία. Θα έρθει ο Κύριος, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Μ' αγαπάει ο Θεός, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Θα με επισκεφθεί ο Κύριος, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Εμπιστευόμαστε και πιστεύουμε στον Θεό. Και την πίστη, αδελφοί, δεν την έχουμε τώρα σαν εργαλείο. Πολλές φορές την πίστη τη θέλουμε σαν εργαλείο για να παίρνουμε από τον Θεό. Το εργαλείο το οποίο θα μου δώσει η θεραπεία, που θα μου δώσει τα λεφτά, που θα μου δώσει αυτό, που θα μου δώσει εκείνο, που θα μου δώσει το άλλο. Την πίστη τη θέλουμε για να ζήσουμε το Ευαγγέλιο. Για να ζήσουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Είναι η μεγαλύτερη προσφορά που έχει κάνει ο Θεός στον άνθρωπο. Αφού ο Θεός εχάρισε σε εσάς τον Χριστό, πώς μαζί με αυτόν δεν θα χαρίσει σε εσάς τα πάντα? Και γι' αυτό λέει, σημεία θα παρακολουθούν τους πιστεύσαντας. Εμείς δεν κυνηγάμε τα σημεία, κυνηγάμε τον Χριστό. Καθώς όμως κυνηγάμε τον Χριστό, γίνονται σημεία στη ζωή μας. Γίνονται θαυμάσια, γίνονται μεγαλεία, γίνονται ενέργειες θαυμαστές. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μες στην καρδιά μας.